Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Κορινθίας. Ξεκινάω από αυτή την ιδιότητα που είναι και βασική για μένα. Υφυπουργό αρμόδιο για την έρευνα και τεχνολογία, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει να δώσει πάρα πολύ. Ένα βουλευτή της κρίσης, όπως λέω εγώ, διότι ξεκίνησε τη θητεία του την περίοδο που η χώρα μας βρισκόταν στις πιο δύσκολες μέρες της. Κύριε Δήμα, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζένο. Καλό μεσημέρι, εξακρατές σας. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός, αρμόδιος για την έρευνα και την τεχνολογία, σε ένα υπουργείο, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξη, το οποίο βρίσκεται πάρα πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και πάρα πολύ ψηλά στην θέση των, των υπουργείων, έτσι όπως έχει αναμορφωθεί με βάση τα νέα προεδρικά διατάγματα. Το ερώτημα είναι το εξής. Ο πήγης έχει μπει πάρα πολύ ψηλά. Και έχει μπει πάρα πολύ ψηλά και από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μπει πάρα πολύ ψηλά και από το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι επί της ουσίας ζητήσατε και λάβατε, δηλαδή ζητήσατε καθαρή εντολή και πήρατε καθαρή εντολή. Είστε έτοιμοι, κύριε Δήμα, σας φοβίζει αυτό το φορτίο? Είστε έτοιμοι, είμαστε, δεν μας φοβίζει. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Να σας πω ότι στην Ελλάδα η έρευνα και η τεχνολογία αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι η σχετικά περιορισμένη δικτύωση των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών και επιστημόνων, ειδικά λόγω του brain drain, δηλαδή της μετανάστευσης του επιστημονικού δυναμικού, η χαμηλή σχετικά πρόσβαση σε κεφάλαια, το γεγονός ότι είναι αποσπασματικά κάποια προγράμματα χρηματοδότησης, ότι υπάρχει εκτεταμένη γραφειοκρατία, ότι υπάρχουν διαρθρωτικές δυσκολίες που αποθωρύνουν τις επενδύσεις και ένα μη φιλικό χρηματικό περιβάλλον. Άρα έχουμε αρκετά πράγματα μπροστά μας τα οποία θέλουμε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και επιτρέψτε μου να σας πω ότι για εμάς η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα και αυτό έχει να κάνει με ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο κοινωνικά, οικονομικά, ακόμα και περιβαλλοντικό βιώσιμο, το οποίο θα στηρίζεται στην γνώση και στην αξιοποίηση της μέσα από την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών. Για να το πω πολύ απλά, έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε μαζί μας, αλλά μπροστά μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει ραγδαία, σε έναν κόσμο που η έρευνα και η τεχνολογία είναι στην πρώτη γραμμή και της επιχειρηματικότητας και της έρευνας αλλά και της ακαδημαϊκής λειτουργίας, και σε έναν κόσμο ο οποίος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Δήμα, έχει φτάσει να συζητάμε τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Έχουμε φτάσει σε αυτή την περίοδο. Η χώρα μας, όλα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, η βασική λέξη την οποία είχαμε, οι βασικές δύο λέξεις, ξένες, ήταν το λεγόμενο brain drain. Και το λέω αυτό γιατί αυτό σχετίζεται με τη δική σας αρμοδιότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά παραδείγματα άλλων χωρών, και ευρωπαϊκών, αλλά ακόμα και το Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες επί της ουσίας επένδυσαν σε αυτό το οποίο λέμε startups επιχειρήσεις, επένδυσαν στη νέα τεχνολογία και κατάφεραν να κάνουν θαύματα. Έχουμε την κουλτούρα να το κάνουμε αυτό, υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό και αυτό μπορεί να δώσει ένα σήμα ώστε τα παιδιά τα οποία έφυγαν και μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν πολύ δυνατούς ακαδημαϊκούς τίτλους, μπορείτε να τους δώσετε το σύνθημα για να γυρίσουν πίσω. Αυτός είναι ο στόχος. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είναι ότι μόνο συζητάνε για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται ουσιαστικά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ναι, βέβαια, η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον χώρο της επιστήμης είναι προτεραιότητά μας και θεωρούμε ότι μέσα από την αναδιάρθρωση και την ενδυνάμωση του συστήματος έρευνας και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μπορεί η Ελλάδα να γίνει κόμβος έρευνας, τεχνολογίας και γνωμονίας τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι μέσα σε όλα και η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την έρευνα και από το δημόσιο, αλλά κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Η Ελλάδα είναι στη 18η θέση από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το δίκτυο έντασης για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, ως ποσοστό του ΕΠ.
Είμαστε στην 20η θέση στο δίκτυο καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις ελληνικές επιδόσεις. Όμως η αύξηση των κονδυλίων από μόνη της δεν αρκεί, κύριε Τζένο. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι απαραίτητο προϋπόθεση είναι και ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το οποίο τονίσατε, ιδιαίτερα για τις νεοποιείς επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, αλλά και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν σε περισσότερες εταιρείες αλλά και σε φορείς να εμπιστευτούν τη χώρα μας και τους επιστήμονές μας, να πραγματοποιούν καινοτόμα έρευνα στην Ελλάδα και να δημιουργηθούν νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε υπεραξία και για ερευνητές και επιχειρήσεις και θα πείσουμε τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό ότι έχουν μπροστά τους την επιλογή του επαναπατρισμού. Δηλαδή, να γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα και οι συνθήκες για να υλοποιήσουν τους επαγγελματικούς στόχους στον χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Επειδή πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί είστε και ένας νέος άνθρωπος, η τεχνολογία και η έρευνα δίνει τη δυνατότητα πραγματικά πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε από άλλες μορφές εργασίας, να υπάρξουν μοντέλα τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Να το πούμε απλά λόγια, θα μπορούσε να υπάρξει δηλαδή μια δυνατότητα να εργάζονται κάποιοι άνθρωποι εδώ από την χώρα μας και να εργάζονται για πολυεθνικές εταιρείες. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να σπάνε τα σύνορα και να μηδενίζονται οι χρόνοι. Το βασικό μου ερώτημα είναι το εξής. ΕΣΠΑ, ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ χαμηλά ποσοστά απορροφητικότητα στα προηγούμενα χρόνια. Εκεί υπάρχει πλάνο, κύριε Δήμα? Βεβαίως, να σας πω ότι ήδη ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ έχει τροφοδοτήσει την έρευνα και την τεχνολογία. Είναι το πρόγραμμα Ερευνών Δημιουργών και Δημιουργών ως επιτοπλιστών. Αλλά έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε και δυστυχώς η Ελλάδα, όσον αφορά την συνολική απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ΕΣΠΑ, από τα 28 κράτη-μέλη, στο κομμάτι των δαπανών βρίσκεται στην 22η θέση. Που αντιλαμβάνεστε, για χώρα που βρίσκεται σε οικονομική κρίση και κανονικά θα έπρεπε να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να απορροφήσει αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ώστε να υπάρχει μια εναλλακτική μορφή ρευστότητας στην αγορά, είναι πολύ χαμηλή επίδοση. Και γι' αυτό το λόγο το σύνολο της κυβέρνησης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εργαζόμαστε για να δούμε πώς μπορούμε να απορροφήσουμε ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Βέβαια, δεν είναι μόνο η απορρόφηση που μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να υπάρχει και ουσιαστικό κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος. Άρα πρέπει να δούμε και πού απορροφούνται τα χρήματα και τι αποτέλεσμα έχουμε στο τέλος από αυτή την απορρόφηση. Στο κομμάτι της έρευνας και της τεχνολογίας φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε και υψηλή απορρόφηση των κονδυλίων και αρκετά σημαντικό ανταποδοτικό όφελος τόσο για τα ερευνητικά κέντρα όσο για τους ερευνητές, την έρευνα, την τεχνολογία και φυσικά την καινοτομία στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Εγώ πραγματικά να ευχηθώ καλή επιτυχία, κύριε Δήμα, επειδή είναι ένας τομέας τον οποίο εγώ τον παρακολουθώ και επειδή βλέπω πώς λειτουργούν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Να πω απλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και για τους ακροατές μας. Όσες εταιρείες είτε έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη είτε έχουν ξεκινήσει σε άλλες χώρες πριν από χρόνια, μικρές startups, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν πολύ σωστά λέτε από τον ιδιωτικό τομέα και υπάρχουν κεφάλαια διεθνή που θέλουν να τοποθετηθούν σε startups επιχειρήσεις, οι οποίες εν συνεχεία έχουν μπει στα χρηματιστήρια μεγάλων χωρών είτε στην Ευρώπη είτε στις ΗΠΑ, έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, θέσεις εργασίας. Και να πω ότι υπάρχει δυνατότητα, δεν είπα τυχαία προηγουμένως το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον ακόμα και η πολεμική βιομηχανία πλέον στηρίζεται εκεί. Και αυτό θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και σε σχέση με την ισορροπία δυνάμεων το αμέσως επόμενο διάστημα με τους γείτονές μας. Γι' αυτό εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Να πω, γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
Και εκεί πέρα επιτρέψτε μου να πω. Εδώ έχουμε τους καλύτερους πάντως, κύριε Δήμα. Δηλαδή σε ερευνητικό, έχουμε, αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς να συνδέσετε όλο αυτό με την αγορά. Αυτό πρέπει να γίνει. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να το συνδέσουμε με την αγορά. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να βελτιώσουμε και αρκετά πράγματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και θέλω να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε βιβλία του γυμνασίου διδάσκεται, ας πούμε, η μνήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου εκεί πέρα διδάσκεται η τεχνολογία του floppy disk. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει και στο εκπαιδευτικό σύστημα να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Βέβαια, τώρα έχουμε μείνει χρόνια πίσω. Αντί να διδάσκουμε, παραδείγματος χάρη, ιστορία της πληροφορικής, να επικαιροποιηθούν ώστε και αυτά να είναι... να καταξέρχονται στις ανάγκες που έχει η κοινωνία το 2019 και φυσικά την καθημερινότητά της. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία και πάλι. Λοιπόν, επειδή ξαναλέω, είστε ένας βουλευτής που γεννήθηκε στην κρίση, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη σας εκλογή ήταν το 2012, έτσι δεν είναι, κύριε Δήμα? Ακριβώς. Επειδή λοιπόν είστε ένα παιδί, ένας υπουργός, ένας πολιτικός της κρίσης, σας εύχομαι ειλικρινά κάθε επιτυχία και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.